Όπως ακούσατε, θα αναλύσουμε σήμερα το νόμο Κατσέλη, τον περίφημο νόμο Κατσέλη, που είναι ο νόμος για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στον κάθε έναν από εμάς που έχει ένα δάνειο ή δύο δάνεια ή περισσότερα, πιστωτικές κάρτες κτλ. Καταρχήν, πολλοί ρωτούν τι κάνω αν έχω πιστωτικές κάρτες, αν έχω καταναλωτικά δάνεια, αλλά δεν έχω περιουσιακά στοιχεία καθόλου. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά και λέμε στον κόσμο ότι εδώ δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Αν δεν μπορεί να πληρώσει τα δάνεια, δεν τα πληρώνει. Η τράπεζα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κατασχέσει το σπίτι, το αυτοκίνητο, τη μοτοσυκλέτα, το εξοχικό. Γι' αυτό λέμε, αν δεν έχει κάποιος ακίνητα, δεν έχει να φοβάται κάτι από αυτά εδώ. Επομένως, αν δεν πληρώνει τη δόση, η τράπεζα θα τον κυνηγάει και αν δεν έχει σκοπό αυτός να αγοράσει κάτι στο μέλλον, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Τα παιδιά μεγαλώνουν, αν θέλει κάτι να αγοράσει αργότερα να το πάρει στο όνομα της γυναίκας του, των παιδιών του ή κάποιου άλλου τέλος πάντων. Γι' αυτό λοιπόν, όταν κάποιος δεν έχει κάποιο περιουσιακό στοιχείο, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Η τράπεζα δεν μπορεί να κάνει ποινικό δικαστήριο και να απαιτήσει με τον τρόπο αυτό να βάλει το μαχαίρι στο λαιμό του οφειλέτη και γι' αυτό, όπως λέμε, αφήνει τα πράγματα όπως έχουν. Πριν ξεκινήσουμε όμως με τον νόμο Κατσέλη, θα σας αναφέρουμε δύο άλλους νόμους σε συντομία, οι οποίοι έχουν να κάνουν. Ο πρώτος με τους πληστηριασμούς στις κύριες κατοικίες για το 2014, που θα μας αναλύσει ο Σωτήρης με δύο λόγια. Σωτήρη, θες να μας πεις? Ναι. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον νόμο 4161 του 2013, ο οποίος αφορά τους ενήμερους οφειλέτες. Ο νόμος Κατσέλη αφορά κυρίως τους οφειλέτες οι οποίοι έχουν να πληρώσουν μήνες, 2 χρόνια, 10 χρόνια, έστω και ένα μήνα. Πριν όμως σας αναφέρω τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάποιος οφειλέτης για την υπαγωγή του στον νόμο, θα πρέπει καταρχάς να επισημανθεί πως με τον νόμο αυτό ουσιαστικά πρόκειται για μια θεσμική και νομικά πλέον δυνατότητα για τους οφειλέτες, ώστε να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα διευκόλυνσης, όπως λέγεται στην νομική ορολογία, ή καλύτερα, πιο απλά αν θέλετε, ευνοϊκότερης μεταχείρισης. Ουσιαστικά πρόκειται για μια περίοδο χάριτος, η οποία έχει μέγιστη διάρκεια 48 μήνες, μιλάμε για 4 χρόνια δηλαδή. Κατά τη διάρκεια τώρα αυτής της περίοδου, ορίζεται ως μηνιαία δόση, ως μηνιαία καταβολή δηλαδή από τον οφειλέτη, το 30% του μηνιαίου οικογενειακού του εισοδήματος. Να περάσουμε τώρα στις προϋποθέσεις. Θα πρέπει καταρχάς η αντικειμενική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις οφειλετών οι οποίοι βαρύνονται φορολογικά με 3 τέκνα και περισσότερα. Στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει η αντικειμενική αξία του ακινήτου να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Επίσης το σύνολο της αντικειμενικής αξίας της συνολικής ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ και για τις περιπτώσεις των οφειλετών που σας προανέφερα, δηλαδή των πολυτέκνων, τις 300.000 ευρώ. Ακόμη η συνολική αξία των καταθέσεων και των κινητών αξιών να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και τις 15.000 για τους πολυτέκνους. Να περάσουμε τώρα στα εισοδήματα. Ο οφειλέτης θα πρέπει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα κάποιου ο οποίος υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Και για αυτούς οι οποίοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση τις 25.000 ευρώ. Να περάσουμε τώρα, όπως ανέφερε πριν και ο Κώστας, στο θέμα των πληστηριασμών, το οποίο αγχώνει πολύ κόσμο. Από 1η-1η-2014 μέχρι και 31/12 του 2014 απαγορεύονται οι πληστηριασμοί ακινήτων οφειλετών αρκεί το ακίνητο να είναι δηλωθέν από τους οφειλέτες στην τελευταία δήλωση που υπέβαλαν του φόρου εισοδήματός τους ως κυρία κατοικία.
και, να, και η αντικειμενική του αξία να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Ακόμη το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ. Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Ο φιλέτης επίσης υποχρεούται, γιατί δεν έχει μόνο δικαιώματα, υποχρεούται να υποβάλει προς τους δανειστές υπεύθυνη δήλωση, την γνωστή δήλωση του νόμου 1599, στην οποία αναγράφονται όλα τα πλήρη στοιχεία του, όπως και τα στοιχεία επικοινωνίας του επικαιροποιημένα φυσικά, και να μην ξεπερνάει την 20 Νοεμβρίου του 2013, τη συγκεκριμένη μέρα δηλαδή, το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών του, την 20 Νοεμβρίου του 2013, το ποσό των 1.000 ευρώ. Ακόμη, ο δανειστής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τον οφειλέτη, και ο οφειλέτης με τη σειρά του είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει, αν του ζητηθούν βέβαια, τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου, αν αυτό έχει αποκτηθεί την 1η-1η του 2007, το ε1, το ε9, πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως και βεβαίως η ανεργίας, αν πρόκειται για ανεργοφιλέτη. Ορίζεται κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πληστηριασμού, ορίζεται ως μηνιαία δόση για τον οφειλέτη το 10% επί του μηνιαίου εισοδήματος του. Αυτό βέβαια ισχύει μόνο αν ο οφειλέτης δηλώνει ως ετήσιο εισόδημα το ποσό των 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το δηλωθέν εισόδημά του υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, στην περίπτωση αυτή προστίθεται 20% αντί για 10% στο υπερβάλλον εισόδημα. Επίσης υπάρχουν οφειλέτες οι οποίοι δυστυχώς στις μέρες μας δεν αποτελούν εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν αποτελούν εξαιρέσεις. Είναι όπως είναι οι χρονίως άνεργοι και οι χρονίως ασθενείς. Στη δική τους περίπτωση ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα και μηδενικών καταβολών. Ο λόγος του Κώστα για να συνεχίσει για τον νόμο 3869. Να συμπληρώσω εδώ ότι μέχρι και το τέλος του 2013 ο πληστηριασμός στις κυρίες κατοικίες απαγορευόταν από μόνος του. Δεν χρειαζόταν δηλαδή κάποιος να κάνει κάτι. Αν παρόλα αυτά κάποια τράπεζα ή κάποιος άλλος πιστωτής επέσπευδε τον πληστηριασμό, μπορούσε με μια εξώδικο προς το συμβολιογράφο να το λύσουμε το θέμα αυτό, να του πούμε ότι είναι η κύρια κατοικία μας και να σταματήσει εκεί. Τώρα όμως ο νόμος πλέον ορίζει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Δηλαδή να κάνουμε την υπεύθυνη δήλωση που μας είπε ο Σωτήρης προς την τράπεζα με τα στοιχεία που ανέφερε και να καταβάλουμε και ένα έστω και μικρό ποσό, αυτό του 10% προς την τράπεζα. Άρα έχει αλλάξει και θέλει λίγο προσοχή ως προς αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως προστατεύεται και για το 2014 η κύρια κατοικία. Τώρα, ο νόμος Κατσέλη, όπως έχει μπει και ονομάζεται, ο νόμος για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, ξεκίνησε να εφαρμόζεται την 1η Σεπτεμβρίου του 2010. Και μολονότι αρχικά ήμασταν λίγο επιφυλακτικοί στον ελληνικό κόσμο για το πώς θα εφαρμοστεί, αν αξίζει πράγματι να ασχοληθεί κάποιος με τον νόμο αυτό και να ενταχθεί στον νόμο αυτό. Στη συνέχεια, επειδή και οι ειρηνοδίκες, οι δικαστές δηλαδή που έχουν αναλάβει τα θέματα αυτά, έχουν δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο, μπορώ να πω, πραγματικά ο νόμος περπάτησε πάρα πολύ καλά. Και κάποιες απορίες, κάποια ερωτηματικά που είχαν δημιουργηθεί στην πορεία έχουν λυθεί με τον νόμο 4161 του 2013. Που έλυσε όλα αυτά, τα οποία βέβαια έχουν βγει μέσα και από την ομολογία των δικαστηρίων που έχουν προλάβει και έχουν δικάσει τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, ο νόμος λοιπόν για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Δεν αφορά εμπόρους. Γιατί ο έμπορος από μόνος του έχει την πτωχευτική ικανότητα. Που σημαίνει ότι πηγαίνει με μια άλλη διαδικασία παρόμοια με τον νόμο αυτό για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και ταυτόχρονος διαφορετική ως προς την εφαρμογή της. Επομένως λοιπόν, το φυσικό πρόσωπο που δεν είναι έμπορος μπορεί να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Επίσης, υπάρχουν και περιπτώσεις μικροεμπόρων, οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν και αυτοί στον νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, όπως είναι κάποιοι πλανόδιοι πολιτές, μικροέμποροι δηλαδή, αλλά και πάλι από την ομολογία της αποφάσης δηλαδή των δικαστηρίων, ορίζονται και άλλες περιπτώσεις που εκ πρώτης όψεως φαίνονται έμποροι, όπως ακούσαμε πρόσφατα μια απόφαση για φανοποιό, οι οποίοι βέβαια θα πρέπει να μην έχουν υπαλλήλους, θα πρέπει να δουλεύουν μόνοι τους
και γι' αυτό θεωρούνται μικροέμποροι. Επομένως, κάθε περίπτωση που μπορεί να μας απασχολήσει είναι ταυτόχρονα ίδια με άλλες, αλλά και ταυτόχρονα είναι και διαφορετική. Γι' αυτό δηλαδή θέλει κάθε περίπτωση να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Οι οφειλές τώρα που μπορούν να, για τις οποίες μπορεί να ενταχθεί κάποιος στον νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα είναι όλες οι οφειλές, συνήθως από τα δάνεια βεβαίως, προς τις τράπεζες αλλά και προς άλλους τρίτους πιστωτές. Υπάρχουν όμως και κάποιες λίγες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις στον νόμο για τις οποίες δεν μπορεί κάποιος να τις εντάξει στα πλαίσια του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν οι υποχρεώσεις που αναλύθηκαν το τελευταίο χρόνο πριν από την αίτηση για να ενταχθεί κάποιος στον νόμο Κατσέλη. Επίσης, όσες προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους, τέλη κλπ. Δηλαδή, όσα έχουν να κάνουν με το κράτος ουσιαστικά. Δηλαδή, το κράτος εδώ προστάτευσε τον εαυτό του και αυτά που είναι να πάρει το ίδιο το κράτος θα παίρνει. Όσα είναι όμως προς τις τράπεζες ή προς τους ιδιώτες, αυτά μπορούν να ενταχθούν στον νόμο. Επίσης, εδώ πρέπει να πούμε ότι μπορούν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη και οι περιπτώσεις των παλαινοστούν των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Γιατί αυτό υπήρχε μια μεγάλη διχογνωμία στις αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά έχει λυθεί πλέον και αυτό και μπορούν να ενταχθούν και αυτοί. Τώρα, πώς ξεκινάει η διαδικασία. Πριν καταθέσει λοιπόν την αίτηση για την υπαγωγή στον νόμο ο οφειλέτης, μπορεί να διαλέξει να κάνει μια πρόταση προς τις τράπεζες για εξοδικαστική λύση του θέματος και να επιτευχθεί κάποιος διακανονισμός. Αυτό δηλαδή το προτείνει με τη βοήθειά μας ο οφειλέτης της τράπεζας και σε περίπτωση που όμως είναι σπάνια δυστυχώς που επιτευχθεί η συμφωνία δεν χρειάζεται να προχωρήσει παρακάτω και αυτή εδώ αποκτά ισχύ διδικασμού, δηλαδή το δικαστήριο τον επικυρώνει αυτό το συμβιβασμό και από εκεί και πέρα ακολουθείται αυτό που έχουν συνεννοηθεί τα μέλη. Όταν όμως δεν γίνει όταν δεν καταφέρει όμως να γίνει αυτός ο συμβιβασμός και πρέπει να ξεκινήσουμε με την αίτηση, πηγαίνει ο οφειλέτης της τράπεζας, του ετοιμάζουν μια αίτηση και ζητάει να του πούν ποια είναι η οφειλή του, οπότε η τράπεζα γνωρίζοντας πλέον τι πρέπει να δώσει, δίνει μια βεβαίωση, ένα πιστοποιητικό αν θέλετε, που λέει ποιο είναι το κεφάλαιο της οφειλής, ποιοι είναι οι τόκοι, ποια είναι τα έξοδα και επίσης ορίζει και ποιο είναι το 10% της ενήμερης δόσης. Δηλαδή, αν αυτός δεν ήταν λήξη πρόθεσμος στις οφειλές του, ποιο θα ήταν το 10% της ενήμερης δόσης. Στη συνέχεια, λοιπόν, αφού πάρουμε τα έγγραφα που απαιτούνται, τα οποία θα σας αναφέρω αμέσως, καταθέτουμε την αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Το Ειρηνοδικείο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για να δικάσει αυτές τις περιπτώσεις και αυτό είναι καλό αφενός γιατί μπορεί ο καθένας να έχει κοντά του το φυσικό δικαστή του, γιατί οι ειρηνοδικεία υπάρχουν ακόμα και σε μικρότερες πόλεις και σε κομοπόλεις και αφετέρου έχει μεγαλύτερη ευχέρεια ο δικαστής να δικάσει την περίπτωση αυτή. Ξεκινούμε λοιπόν με τα έγγραφα που απαιτούνται. Θα πρέπει ο οφειλέτης να κάνει μια κατάσταση της περιουσίας του, της περιουσιακής του κατάστασης. Ποια είναι τα ακίνητά του, ποια είναι τα κινητά του, να φέρει τα συμβόλαια με τα οποία απέκτησε τα ακίνητα, τις άδειες αν έχει αυτοκίνητο, μηχανή ή οτιδήποτε άλλο και επίσης ποια είναι τα εισοδήματά του, του ιδίου και του συζύγου του. Επίσης θα πρέπει να κάνει μια κατάσταση στο οποίο βοηθάει η προηγούμενη βεβαίωση που είπαμε, ποιοι είναι οι πιστωτές του. Γιατί μπορεί όπως είπαμε να είναι τράπεζες, αλλά μπορεί να ενταχθεί και για οποιαδήποτε απέτηση τρίτου. Και τέλος ξεκινάει να καταδιστεί η αίτηση. Τώρα, ο νόμος ορίζει ότι τα δικαστήρια αυτά πρέπει να γίνονται μέσα σε 6 μήνες. Από την ώρα δηλαδή που καταθέσει την αίτηση ο φιλέτης, μέσα σε 6 μήνες λέει ο νόμος ότι πρέπει να δικαστούν. Δυστυχώς όμως είναι τόσο φορτωμένα πλέον τα ειρηνοδικεία από σωρία αιτήσεων που εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει φτάσει το 2022 να συζητούνται οι αιτήσεις. Τι γίνεται όμως μέχρι τότε? Με το που θα καταθέσει την αίτηση ο φιλέτης μαζί με τον δικηγόρο του ή και μόνος του άμα θέλει, θα ζητήσει μία προσωρινή διαταγή που λέμε, δηλαδή το ενσωματώνει μέσα στην αίτησή του το αίτημα για προσωρινή διαταγή, ούτως ώστε μέχρι το 2022 εν προκειμένου για τη Θεσσαλονίκη να μην υπάρχει πρόβλημα με την κύρια κατοικία του.
Γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, αυτό είναι το βασικό νόημα του νόμου, να προστατεύσει την κύρια κατοικία του οφειλέτη. Αυτή η προσωρινή διαταγή δικάζεται περίπου στους 2 με 3 μήνες. Την ημέρα εκείνη δηλαδή προσέρχεται μπροστά στο δικαστή, γίνεται ένα μικρό δικαστήριο ουσιαστικά, εκθέτει την κατάστασή του, εκθέτει τα εισοδήματά του, εμπεριλήψει, τα οποία τα έχει δίκιο ο δικαστής βέβαια εμπεριλήψει από την αίτησή του, και αποφασίζει τότε ο δικαστής, μέχρι να δικαστεί η υπόθεση από το κανονικό του δικαστήριο, τι θα πρέπει να δίνει, αν θα πρέπει να καταβάλει κάποιο ποσό και ποιο είναι αυτό. Ευτυχώς και πάλι εδώ, όπως σας είπα, οι ειρηνοδίκες δείχνουν ένα καλό πρόσωπο, συμμερίζονται την αγωνία του κόσμου και έχουμε καταφέρει και έχουμε πετύχει είτε πολύ μικρές δόσεις της τάξης των 30-40 ευρώ, είτε ακόμα και μηδενικές καταβολές, όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές που μας είπε ο Σωτήρης, δηλαδή τους μακροχρόνια ανέργους, κάποιους που έχουν σοβαρά προβλήματα ασθενείας, αυτούς που δεν έχουν εισοδήματα από κάποια άλλη πηγή ή δεν μπορούν να καλύψουν τις βιωτικές τους ανάγκες. Αφού λοιπόν το δικαστήριο δικάσει την προσωρινή διαταγή, πρέπει να γίνει η επίδοση της προσωρινής διαταγής στους πιστωτάς, δηλαδή στις τράπεζες κυρίως. Παρέλειψα να αναφέρω ότι την αίτηση μόλις την καταθέσουμε στο δικαστήριο και πάρουμε ημερομηνία για την προσωρινή διαταγή στους 2 με 3 μήνες και για την οριστική δικάση μου περίπου το 2022, αυτή την αίτηση πρέπει να την επιδώσουμε μέσω δικαστικού ημερητή στην τράπεζα ή στις τράπεζες ή στους πιστωτές μας. Και το αναφέρω αυτό γιατί ένα σημαντικό κομμάτι του κόστους για την αίτηση αυτή είναι η πληρωμή του δικαστικού ημερητή. Όσο περισσότερους πιστωτές έχει κάποιος, τόσο περισσότερες επιδόσεις πρέπει να κάνει. Και βεβαίως όταν εκδοθεί η προσωρινή διαταγή, και πάλι για να γνωρίζει η τράπεζα ή ο πιστωτής ότι έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή, η οποία έχει ορίσει καταβολή μικρής ή μηδενικής δόσεως, και συνεπώς δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμος ο οφειλέτης καταβάλλοντας αυτό το μικρό ποσό, θα πρέπει πάλι να του επιδώσουμε την προσωρινή διαταγή με δικαστικό επιμελητή για να λάβει γνώση.